Να ξεκινήσω από την ψαλτική. Ψαλτική ξεκίνησε... Είμαι παιδί του Πέρα, έτσι. Έχω γεννηθεί στο Πέρα, κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και η οικογένεια, οι γονείς μου τότε, με έστελαν να πηγαίνω στην εκκλησία κτλ. Και είχα αγαπήσει την εκκλησία κατά κάποιον τρόπο. Και μετά, σε ηλικία 8 ετών, κάποιος φίλος μου... μου είχε πει, ξέρεις, εγώ πάω στην εκκλησία και ψάλλω και τα λοιπά. Αν θέλεις, αλλά και εσύ, μας δίνουν και από μία λίρα, 25 ευρώ, το δεν θυμάμαι τότε. Και εγώ, παιδί, λέω, εντάξει, πάμε. Και ξεκίνησα από τα εισόδια της Παναγίας. Σαν κανονάρχος, να πούμε. Με δάσκαλο είχαμε τον Εμμανουηλίδη, τον Βασίλη τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος συγχωρέθηκε. Και κατόπιν άρχισα τις Κυριακές να πηγαίνω εκεί. Μετά συνέχισα στον πατριαρχικό ναό με τον δάσκαλο τον Νικολαίδη, ο οποίος ήταν και δάσκαλός μας της μουσικής από το σχολείο στο Ζωγράφιο. Όλο το δημοτικό δηλαδή πήγαινα στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Παναγία. Μετά πήγα στο Πατριαρχείο. Ήμουνα 8 χρόνια σχεδόν στο Πατριαρχείο. Και όταν υπήρξε μία ανάγκη στη Χαλκιδόνα, επειδή είχε φύγει κάποιος ιεροψάλτης τότε, είδαν ποιος είναι κατάλληλος για να μπορούμε να τον στείλουμε σαν αναλόγιο και με έστειλαν τότε στη Χαλκιδόνα, επί Μητροπολίτου Μελίτωνος του Χατζή. Έψαλα αρκετά χρόνια εκεί. Μετά, από εκεί, ήρθα στην Αγία Τριάδα, στο Πέρα, στο Ταξίμ. Οπότε έψαλα και εκεί στο αριστερό αναλόγιο αρκετά χρόνια. Βέβαια, εντωμεταξύ έπαιρνα μαθήματα και από τον δάσκαλό μου τον Εμμανουηλίδη και από τον μακαρίτη τον πατέρα Παναγιώτη Τσινάρα, ο οποίος ήταν εφημέριος του Πατριαρχικού Ναού. Έχω επωφεληθεί αρκετά, βέβαια, από αυτούς. Μετά πήγα Φαντάρος. Όταν γύρισα Φαντάρος, ξανασυνέχισα στην Αγία Τριάδα. Και τότε υπήρξε η περίοδος που ο Λεωνίδας Αστέρης έψαλε στον Άγιο Δημήτριο Ταταούλων και από εκεί τον πήραν στο Πατριαρχείο. Οπότε και ενώθηκε η θέση του πρωτοψάλτου του Αγίου Δημητρίου Ταταούλων. Αν δεν απατώ, με το 86 με φαίνεται ήταν αυτό. Και έκτοτε είμαι στον Άγιο Δημήτριο ως πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού. Είναι σχεδόν 38 χρόνια, 37 χρόνια είμαι εκεί. Και η πορεία μου στην ψαλτική είναι αυτή. Βέβαια, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου σαν ερασιτέχνη ψάλτη. Δεν το κάνω επαγγελματικά. Το κάνω επειδή μου αρέσει. Το έχω σαν χόμπι δηλαδή. Και αντί τις Κυριακές να πηγαίνω, όσο με επιτρέπει βέβαια η δουλειά μου, αν τις Κυριακές να πηγαίνω δηλαδή για σπόρ, για ψάρεμα και τα λοιπά, τα άλλα, πάω στην εκκλησία. Αυτό μου αρέσει, με ησυχάζει και πνευματικά και ψυχικά. Το κάνω με κέφι δηλαδή και μου αρέσει. Μάλιστα. Τα περί ψαλτικής αυτά.